Καλεσμένος στην εκπομπή του Ένα Channel Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζημανουήλ ήταν ο βουλευτής Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 και τόνισε ότι σύμφωνα με αυτό που έδειξε η δημοσκόπηση του Ένα Channel, συμφωνεί με τη βάση της Νέας Δημοκρατίας στο να μην είναι υποψήφιος δηλαδή ο νυν Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης, αλλά κάποιος άλλος υποψήφιος του κόμματος. Πάντως σε αυτές οι οποίες θα έχουν το. Αν και εφόσον τελικά από ό,τι φαίνεται γίνουν μαζί, που δεν βλέπω κάποια αλλαγή, θα είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου εκεί θα μπουν στο προσκήνιο οι δήμαρχοι, οι οποίοι είναι πάνω από 300 στην χώρα μας, και οι 13 περιφερειάρχες. Και από ό,τι φαίνεται, για να ξεκινήσω σε επίπεδο κορυφής, για το θέμα του περιφερειάρχη, οι πολίτες πρόσφατα στη δημοσκόπηση που είχαμε εδώ στην περιφέρειά μας, οι νεοδημοκράτες, διαφωνούν καθ' ολοκληρίαν στο να είναι υποψήφιος ξανά με στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ θα ήθελα να υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια. Άρα συντάσσεστε με την πλειοψηφία των νεοδημοκρατών στη δημοσκόπηση που λένε ότι όχι στον Άρη τον Γιαννακίδη. Το πιστεύω αυτό εδώ. Τώρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε διαφορές, αλλά αυτά κοιτάξτε αποφασίζει η κεντρική εξουσία. Η οποία όμως δεν μπορεί να πάει κόντρα στη βάση. Σίγουρα όμως θα έχουμε άποψη κι εμείς. Εννοώ ότι η βάση δεν έχει τον πρώτο λόγο όταν θα γίνουν έρευνες όλη την Ελλάδα. Εμείς μεταφέρουμε τις απόψεις της βάσης. Γιατί ξέρω ότι όποιος πάει κόντρα στη βάση του βγαίνει το Αντάρτικο και το κερδίζει το Αντάρτικο. Όχι. Σούμε, εγώ θυμάμαι στο παρελθόν σε δήμους που η κεντρική εξουσία έλεγε: εγώ θέλω τον Γιάννη τον Πασχαλίδη. Παράδειγμα. Η τοπική κοινωνία θέλει τον Χατζημανουήλ. Γινόταν το Αντάρτικο και η κεντρική εξουσία έβγαινε διπλά χαμένη. Και γιατί έδινε το χρήσμα, και γιατί πήγαινε κόντρα, και γιατί έβγαινε αντάρτης. Αυτό νομίζω πρέπει στα κόμματα κάτω, είτε στη Συγκρού είτε στα άλλα κόμματα, να τους γίνει μάθημα. Ότι δεν πας κόντρα σε μια κοινωνία ποτέ. Πιστεύω ότι με τους νέους βουλευτές, δηλαδή ειλικρινά μιλάω συνέχεια για τους νέους βουλευτές, ακούγεται στην κεντρική εξουσία η βάση. Σχετικά με τους Δήμους, πιστεύετε ότι πρέπει να μην νιώσει το δυνατόν πιο μακριά το σκηνικό των κομμάτων? Δηλαδή, οι περιφερειάρχες έχουν το χαρακτήρα σαφέστατα τον κομματικό. Τώρα τα πράγματα πρέπει να μην έχουν μακριά. Έχουν αλλάξει λίγο. Δηλαδή, τώρα το να ζητάμε για τον κάθε Δήμο ένα χρήσμα ή μια στήριξη δεν είναι κάπου αυτό υπερβολή, κύριε Πασχαλίδη? Όχι, νομίζω ότι θα έπρεπε να μην δίνουν χρήσματα και να υποστηρίζονται. Ειδικά να μπουν στο παιχνίδι αυτό και οι καινούργοι. Και να μην μπαίνουμε κάθε φορά πίσω από το χρήσμα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά βέβαια τον νομό μας, θα έχουμε σκηνικό και στο Παγκαίο και στη Θάσο και στον Έστω, που υποθέτω δεν θα συντηθούν στηρίξεις. Οπότε Μητροπολιτικός Δήμος για κουβέντα μένει Καβάλα στην ουσία, εάν τελικά κεντρικά δοθεί κάποια στήριξη. Φαντάζομαι προς άλλη εμβέλεια μικρότερου Δήμου να μην γίνεται καν. Δηλαδή, μιλάμε για Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη. Συνήθως για κεντρικές πόλεις. Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Υποθέτω έτσι ότι σε αυτού και την περιφέρεια. Ναι, κοιτάξτε, δεν έχει συζητηθεί καθόλου αυτό το θέμα. Επειδή έχουμε τα κέρια προβλήματα αυτή τη κρίση, δεν έχουμε περιθώρια να μιλήσουμε και γι' αυτά εδώ. Η δική σας άποψη ποια είναι? Ότι θα πρέπει μόνο σε πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί κάποιοι λένε μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και άλλες στο πολύ 2-3 πόλεις, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άλλοι λένε και τις πρωτεύουσες όλες. Τις πρωτεύουσες των νομών. Να πάει σε πρωτεύουσες, 52 δηλαδή. Σε περίπου 52 χρήματα μιλάτε. Και στις περιφέρειες να μιλήσει σε βάση, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Πιστεύω ότι πρέπει να ακουστεί η βάση. Στις δημοσκοπήσεις, πώς αξιολογείτε ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόθεση ψήφου, ας πούμε στην περιφέρειά μας, είναι το δεύτερο κόμμα στην πρόθεση ψήφου. Στην άλλη κάλπη που αφορά τις περιφερειακές εκλογές, καταγράφει 3-4% ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς εξηγείτε ότι η άλλη κάλπη είναι? Ίσως ότι καμιά φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβασε κάποιον. Δηλαδή δεν κατέβηκαν. Επειδή υπήρχε μια αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, περιφερειακές και νομαρχιακές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ψηφοδέλτιο που κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα ψηφοδέλτιο ανάγκης για να αντιπροσωπεύσουν το κόμμα. Πολλές φορές δεν μπορούσε να συμπληρώσει. Υπήρχαν θέματα, ξέρετε, με αυτά, να συμπληρωθούν τα ψηφοδέλτια.